Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Συγχαρητήρια. Σε ποιον? Καλεοφήμιος, είπε ότι δέχεστε συγχαρητήρια για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Σκρέκας δεν ήταν που είχε πει για το βαρύ και το ελαφρύ αρνί? Ένα αρνί από ένα αρνί ή ένα αμνοερίφιο, να το πω έτσι, από ένα άλλο, έχει διαφορά σε ό,τι αφορά το βάρος. Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό. Είχε πει, ναι, τι, αυτό πλήρωσε. Τον κακομίτο Σκρέκα. Poor little Σκρέκας. Δηλαδή, από όλη την κυβέρνηση κατάλαβε ότι ο Σκρέκας κλωτσάει. Και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όλα τα άλλα, ας πούμε, τα ζαβά που τα άφησε στι θέσει του. Ακριβώς. Η Κεραμέως που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τα emails και την Άννα Μισελ, ας πούμε, κρίθηκε ικανή. Δεν εμπλέκεται. Δήλωσε η ίδια ότι δεν έχει σχέση. Ποιες ευθύνες, για να καταλάβω να μου αποδοθεί τι ακριβώς. Άμα το δήλωσε, πάει τελείωσε. Και θα φτιάξει τώρα και τα εργασιακά. Ναι, γιατί τα πήγε καλά στην παιδεία. Ναι, μετά. Πήγε καλά στο εσωτερικό. Και σου λέει τώρα αυτό, γιατί να μην το κάνουμε καριέρα και στα άλλα υπουργεία, ας πούμε, να το μεταφέρουμε. Γιατί? Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Mm. Μήπως μετρήσατε πόσοι από την Εξεταστική Επιτροπή για τη Διερεύνηση του Εγκλήματος των Τεμπών υπουργοποίησε ο Κούλης? Να, αυτό, ας πούμε. Εμένα αυτό με χάλασε που δεν έκανε το Μαρκόπουλο. Τόση βρωμοδουλειά έκανε ο Μαρκόπουλος και δεν του δώσει ένα υπουργείο. Κάνανε όμως και άλλοι της Νέας Δημοκρατίας βρώμικη δουλειά εκεί πέρα μέσα. Κάνανε. Αλλά ο Μαρκόπουλος είχε σηκώσει το μεγάλο ταλκά. Ναι, στον επόμενο ανασχηματισμό. Ναι, περιμένουμε, εντάξει, εδώ είμαστε, ξέρω. Θα ανταμυφθεί και αυτό. Είμαι αισιόδοξος. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Να ρωτήσω, ο γυμναστηριακός γιατί εξανέστη για το δολοφόνο παιδοβιαστή 10χρονης? Α, δεν το άντεξε γι' αυτό. Δεν το άντεξε. Να του θυμίσω ότι και ο Λιγνάδης, ο εκλεκτός του Κούλη, έξω είναι, αν και καταδικασμένος για παιδεραστία. Άμα είναι έτσι, μετά θα πάμε και στον άλλο που ήταν σύμβουλος του Μητσοτάκη, ας πούμε, και τα έκανε στο εξωτερικό και δεν μετράνε. Εννοείς τον Γεωργιάδη, τον Νίκο. Α, δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάσαι, μα το ξέχασα. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι γιατί έχει παραγραφεί, ξέρεις. Ναι, ναι, έχει παραγραφεί, παραγράφει και αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Εκεί στηρίζονται, βάλανε κάποιου στην άκρη. Κοίταξε, δεν έκανε και το Μηταράκι υπουργό. Καταρχήν, μιλάτε σε μένα που έχω διώξει τεχνικά κλιμάκια από την Ελλάδα. Θυμάστε την ιστορία με τον Ράιχενμπαχ που είχα διώξει τα ολλανδικά κλιμάκια λόγω απρεπής συμπεριφοράς από την Ελλάδα. Έχετε... Τώρα, αυτό τι είσαι, σαδίστρια, είσαι. Δηλαδή, έχω που έχω τον ταλκά μου με τη Δόμνα, μου πετάς και το Μηταράκι να γίνω σκουπίδι, να γίνω χώμα. Τι θες? Παιδί μου, ξεχάστηκε ότι είχε πάει διακοπές ενώ και εγώ ήταν ο τόπος. Τι σχέση έχει αυτό με τις διακοπές μας? Ο τόπος καίγεται. Τι είναι, πυροσβέσινο, Μηταράκι και έλειπε. Έλα, σε παρακαλώ, δεν μπορεί να τα κάνει ηλεκτρονικά όλα. Όντας υπουργός, τι υπουργός ήταν, δεν θυμάμαι. Ωραία, στην Πάτμο πήγε, δεν πήγε στη Μύκονο να προκαλεί. Ναι, σωστό, σωστό. Και αυτό πήγε να προσκυνήσει, να ζητήσει τη βοήθεια της Παναγίας. Αυτό. Αποστολή! Έλα! Καλημέρα! Καλημέρα! Ο Θανάση είμαι από το Γάλλο, φίλε! Ωραία! Ρε φίλε, έχω μια απορία, άμα μπορείς να με βοηθήσεις. Δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει τι κάνουν αυτοί οι πολιτικοί. Με νοιάζει ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και μόνο που δεν άφησα στο ταμείο και το σόβρακό μου, φίλε. Γιατί δεν το φόραγες? Ναι, ευτυχώς. Τι ευτυχώς? Ευτυχώς δεν το άφησες, όπως το φόραγες. Εκεί το είχες, αλλά δεν το άφησες. Όλα πιο ακριβά, ευτυχώς που δεν το παίρναν, ήταν τσίγκινο γι' αυτό. Φοράς τσίκινο σοβρακάκι. Τι φοβάσαι? Φοράς τσίκινο σοβρακάκι. Ευτυχώς. Το άλλο θέλω να σου πω. Αυτός δεν θέλω να μου πεις και εμένα το ίδιο. Το άλλο θέλω να μου πεις. Ναι, ο Λοβέρδος είναι στα καλά του που λέει: εγώ πλησιάζω τα 70 μου. Που έλεγε: οι Έλληνες ζουν και στα 70 τους. Και ήθελα να τον ψηφίσω. Εσύ πλησιάζεις τα 70, δεν είσαι 70? Όχι. Να τον ψηφίσεις, ναι. Γιατί και δυστυχώς οι Έλληνες δεν πεθαίνετε που λέει. Αυτό δεν έλεγε τότε. Ναι. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά την συνταξιοδότησή τους. Δώστε του την ικανοποίηση. Όχι, δεν του τη δίνω. Σου το έχω ξαναπεί. Να στο ξαναπώ. Κουκουέ, ρε φίλε. Κουκουέ. Δαγκωτό. Δαγκωτό. Δύο φορές δαγκωτό. 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 Με διπλή μασέλα. Με μασέλα καρχαρία, ρε φίλε. Αυτά φοβάμαι. Ου ζέστη, ζέστη, ζέστη. Ου ζέστη, ζέστη. Σαν τον καρχαρία. Σαν τον καρχαρία. Θες να με ραγκώσεις. Ναι, τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ που με ανέχθηκες. Τι να κάνω, έλεγε. Ναι, σε αυτόν τον αριθμό στάλουμε τη δική μας ενέργεια. Πες τη μαλακία σου. Για την κυβέρνηση, απορία πρώτη. Φυσάει πάρα πολύ όμως, και πέφτει η τιμή της κιλοβατόρας. Άμα φυσάει πολύ και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Ναι, αλλά μας φέρνει ο αέρας πάλι το όρους ρέι. Τι θα κάνουμε, κάτσουμε να μαλώσουμε με 40 βαθμούς με τον Τούρκο? Δεν το θέλουμε αυτό. Άρα να πληρώσουμε όσο όσο. Και όπως είπες και εσύ, τι να το κάνουμε τα δύο νεφρά? Εμένα προσωπικά το δεύτερο νεφρό με βαραίνει στη ζυγαριά, ενώ είμαι κομψότατη. Δεύτερη απορία. Το Σκρέκα τον έφαγε.
Επειδή είπετε το βαρύτερο αρνί, το είναι πιο ακριβό από το ελαφρύτερο αρνί. Ένα αρνί από ένα αρνί ή ένα αμνοερίφιο, να το πω έτσι, από ένα άλλο, έχει διαφορά σε ό,τι αφορά το βάρος. Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό. Τον εαυτό του που είπε για το μισό κιλό φέτα και το ένα κιλό φέτα. Λοιπόν, η φέτα 6,28 στην Ελλάδα. Γιατί δεν τον έφαγε. Ποιος θα το φάει, ο ίδιος θα φάει τον εαυτό του, ας τον έτρωγε ο λαός. Δεν τον έφαγε ο λαός. Τον έφαγε ο λαός, δεν έφαγε το Μητσοτάκι. Τον έφαγε με άλλο τρόπο. Όπως τον τρώει πάντα ο λαός. Ναι, με τον κόλο μας κανονικά. Λοιπόν, εντάξει, αυτές οι απορίες και είναι υπαρξιακές και πρέπει να λυθούν πάρα αυτά, σας παρακαλώ πολύ. Θα λυθούν. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, φίλε, έχω δει και σοβαρό αυτό ανασχηματισμό. Έχεις δει σόβρακο. Έχω δει σοβαρό ανασχηματισμό. Μία φορά στη ζωή μου έχω δει σοβαρό ανασχηματισμό. Άντε καλέ, πού τον είδες. Θα σου πω. Σε ποια χώρα έχεις ταξιδέψει. Επειδή είσαι ναυτικός, έχεις δει πολλά εσύ. Όχι, στην Ελλάδα. Άντε. Λοιπόν, ήμουνα με το αυτοκίνητο, έτσι. Και ήμουνα πίσω από ένα απορριμματοφόρο. Και ήταν τα παιδιά που κοτσάρουν τους κάδους στο απορριμματοφόρο και κάνανε αυτή τη δουλειά. Και αυτός που ήταν δεξιά πήγε αριστερά και άλλος που ήταν αριστερά πήγε δεξιά. Αυτοί όμως κάνουν σοβαρή δουλειά. Αυτοί είναι σοβαροί άνθρωποι. Ναι, οπότε αυτός ήταν ένας σοβαρός ανασχηματισμός. Ναι, αυτό ήταν. Έχεις δει και εσύ κάτι, δηλαδή. Ναι. Εκεί βλέπεις ένα σοβαρό ανασχηματισμό. Όλα τα άλλα είναι καραγκιοζηλίκια. Αυτό, ρε φίλε. Έχει. Ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Το έκανες και εσύ το δικό σου. Μπράβο, όχι, μπράβο. Έκανα, είπα και εγώ τη μαλακία. Ναι, όχι, την καταγράφουμε. Μπράβο. Κοίταξε, ήταν τόσο μαλακία όσο είπα. Όχι, δεν ήταν τόσο μαλακία. Να είμαστε δίκαιοι. Okay. Η Ελένη Λουκά είναι! Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, τα ξέρω. Βρε, τι σε έπιασε, βρε. Μην το ξαναπείς. Έχω ένα, σου λέω, αποκλειστικό. Αποκλειστικό. Οπα. Η Ελένη Λουκά συνεχίζει τις καταδρομικές επιθέσεις. Φωνάζω, πάω και κάνω συνέχεια καταδρομικές επιθέσεις. Αγώνας, χαμός, πόλεμος. Πού επιτίθεσαι, πες μου. Πήγα και φώναξα την ημέρα των εκλογών, Κυριακή 9 Ιουνίου, στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί στην Κουμουνδούρου, μπροστά ήταν μέσα. Μα δεν ξέρω τι δεξιόμουτρο είσαι, βέβαια. Μέσα. Στο Μητσοτάκι όμως δεν πας, να σου πάει, κοτάρα. Πήγα και στο Μητσοτάκι. Άι, μωρή που πας στο Μητσοτάκι, χέζεσαι πάνω σου. Πήγα και μετά στην Πειραιός κάτω, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ο Μητσοτάκης. Ναι, καλά, μην ξεκουνάς για εκεί, ροχώνεσαι. Και ανώμαλε Μητσοτάκη που έφερες και ψήφισε αυτό το βλάσιμο νόμο υπέρ των γκέι. Ντροπή σου, σατανά, εγκληματία, δολοφόνε. Και ήτανε μέσα και με άκουγε και και έκανε ότι λείπει, τα ξέρω αυτά. Που είπα, πήγα πρώτα στην Κουμουνδούρου, φώναξα τον Κασελάκη. Ήταν εκεί με ένα άντρα δίπλα του. Τώρα τους ξέρουμε τους κίνεδους. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ντροπή σου. Πάνε να το κάνουν μόδα. Είσαι ένα σκύλο, ένα άντρα δίπλα σου. Ντροπή σου, φέρνει την ανομαλία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και κολλάει από ό,τι έχω ακούσει. Κολλάει αυτό. Έχεις ένα σκύλο, λέω. Άμα το πιάσεις, γύρισε ξαφνικά ουράνιο τόξο. Άσε με τώρα. Στη Μακεδονία, ντροπή σας, ρε. Στη Μακεδονία γίνεται ουράνιο τόξο. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς, αφού μας την πήραν που μας την πήραν, ας την έχουμε πιο χαρούμενη. Τώρα είναι και το Gay Pride. Στο Gay Pride που εμφανίζεσαι. Το πίσω, Κασελάκι, γκέι, άρρωστε, ανώμαλε. Να σου πω τώρα, πάντα μου, στο Gay Pride που εμφανίζεσαι. Πού πας, Θεσσαλονίκη θα είσαι. Πάτε και τη γυναίκα. Ντροπή σου, έχεις ένα άντρα δίπλα σου. Σόδομα και γόμορα, ντροπή σου. Επιτέλους, αγάπη μου, επιτέλους ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Στρέφεις στην ελληνική ορθόδοξη οικογένεια. Θα σε δω στο Gay Pride, θα φοράω γκλίτερ και καυτό σορτσάκι. Είσαι ένας γελίος με το σκύλο δίπλα σου, ρε. Πού τον είδες το σκύλο μου. Και θέλεις να γίνεις και πρωθυπουργός, άδεια. Δεν έχω τέτοιες βλέψεις. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, χθες φάνηκε πόσο μεγάλος είσαι εσύ και πόσο άσχετος είναι ο άλλος. Καλά, ρε, επειδή τα στρουφάκια δεν είναι από την Ηλιούπολη, δεν τα ήξερε. Πού να ξέρει, παιδί μου. Σμερφ, όπως είναι το πραγματικό όνομα, σημαίνει socialist man under red father. Εδρόστρομς, γρήγορα. Ο Μπαμπαστρούμφ είναι ο Μάρξ, ο Σπιρτούλης είναι ο Τσόρτσιλ με τα γυαλάκια που τον πετάνε έξω από το χωριό και έχουν κάποια επεισόδια, αυτό με το στρουφοχωριό με πισίνες που το είχε φτιάξει ο Δρακουμέλ και πήγανε τα στρουφοχωράκια και μετά τα έπιασε και τους κάνει ο Μπαμπαστρούμφ, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε και όχι να ζητάμε κάτι καλύτερο γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Αυτό υπονοεί τον καπιταλισμό πως φάνταζε απέναντι στο σοσιαλισμό. Παιδί μου, δεν τα ξέρει αυτά, μόνο Καπαμαρού έβλεπε. Ναι, ρε φίλε, ναι, και το άλλο πολύ πολιτικό στα στρουφάκια το ψάξετε ήταν που είχε πάρει ο Λιχούδης λεφτά.
λεφτά και αγόραζε τα εργαλεία του Προκόπη, τον Ατάλο, και καταστράφηκε η οικονομία του χωριού. Ενώ έδειχνε ότι με την κοινωνική αλληλεγγύη ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει μητέρα φύση, δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή μιλάμε εντελώς μαρξιστική προπαγάνδα. Όπως και το άλλο, το κόμικ που το ξέρεις εσύ, Αστερίξ και ο Βελίξ. Ειδικά το Βελίξ και εσύ πρέπει να διδάσκεται στην ΚΝΕ. Και άλλα πολλά. Και ο αγώνας των αρχηγών. Δεν τα ξέρουν αυτά στην ΚΝΕ τώρα. Τι ψάχνεις τώρα. Όχι, δεν τα ξέρουν, τα ξέρουν. Εγώ σου λέω Στρουφάκια και Αστερίξ, τα πιο κομμουνιστικά κόμικ. Α, ο Θήμιος είναι απλά μπούμερ. Εντάξει, μπορεί. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Απόστολε. Έλα. Γεια σου, Απόστολε, τι κάνεις. Καλά. Χαίρομαι. Ήθελα να σχολιάσω κάτι, θα μπορούσα. Σχολίασε. Την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, βγήκε ο φίλος μας, ο ραδιοφωνικός μας φίλος, και ας μου επιτρέψει να τον αποκαλέσω έτσι, ο αντιφασίστας, αν το πούμε έτσι, και τον ακούσαμε εμείς τη Δευτέρα. Ποιος είναι αντιφασίστας τώρα, γιατί έχουμε διάφορους εδώ. Ένα παλικάρι που είπε ότι μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας προτιμώ, ας πούμε, τη Ρωσία. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Καλοπροαίρετα μιλούσε ο άνθρωπος. Απλά μιλάμε για την καπιταλιστική Ρωσία του Πούτιν. Μιλάμε για αυτούς που είχαν μισθώσει τους Βάγνερ, έτσι. Που δεν είχαν σφυροδρέπανα, προφανώς. Και ήθελα να προτείνω και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το 1902 με τίτλο Ζαρώνουν και άλλο οι μάσκες του αντιφασισμού. Που μιλάει για την ίδρυση στη Μόσχα της ανώτατης πολιτικής σχολής Ιβάνι Λίν. Έτσι θα μου πεις και το άρθρο. Κατάλαβα, είσαι βρωμοκουμούνι. Σε κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια. Να είναι καλά ο πολυχρονεμένος μας ηγέτης και να τον έχει ο Θεός καλά. Πήγα χτες το λογιστή μου. 2.500 επιπλέον ΕΦΚΑ και φόρος. Μπράβο. Εντάξει. Ναι, καλά είναι. Αν, να σου πω, και σήμερα Δευτέρα κάνουν διαμαρτυρία για τη φορολογία αυτή που τον ψηφίσανε. Φτάσαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, ρώτησε το γυμναστηριακό. Βγάλτε αυτό που το βάλει. Ρώτησε το γυμναστηριακό αν πήρε παραπάνω εφορία. Εκεί θα καταλάβουμε αν είναι οδηγός ή ιδιοκτήτη. Αν σου πει ότι είναι οδηγός, πες του Μωρίσο Φεράτζα είσαι. Μην το βγάλει αυτό, ξέρει μόνο. Και κότα, εντάξει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σου είπα, άμα θες, κάλεσέ μας και ζωντανά στην εκπομπή. Πάγωσε εδώ η τουριστή. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Κύριε Μπαρμαγιάννη, κύριε Βυζδέκη, Πορφύριε! Ναι, πλησιάζει η εποχή που θα αυτοκτονήσει ο Καλαμούκης από μελαγχολία. Γιατί? Γιατί θα έρθει ο κομμουνισμός. Ο πρώην γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου της ΚΝΕ θα γαμίσει τις πολιτευτικές. Γεια σας! Αμάν. Το κέρδος είναι θεμητό, όχι η εσχροκέρδεια. Δεν είναι αποδεκτή. Πατσάς! Πατσάς ψιλοκομμένος! Αποστολή. Χαμήλωσε λίγο. Δεν μπορώ, πρέπει να σ' ακούω. Ναι, αλλά πρέπει να μ' ακούς κιόλας. Πρέπει να σ' ακούω. Ναι, αλλά και να μ' ακούς. Ναι, αλλά άμα δεν σ' ακούω, πώς θα σ' ακούω. Και πώς θα μ' ακούς αν δεν μ' ακούς. Ναι, είμαι πολύ ανώμαλος. Πολύ, εντάξει. Πολύ από εμάς. Εδώ άλλος γνωστός ποινικολόγος και προέκυψε άρρωστος. Τέλος πάντων, για πες. Ποιος ήταν αυτό, δε. Όχι αυτός που νομίζεις. Λοιπόν, να σου πω γιατί είμαι πολύ ανώμαλος. Γιατί είσαι πολύ ανώμαλος. Κάθε φορά που σ' ακούω το ραδιόφωνο, τον πετάω έξω και τον παίζω. Το Γιάννη. Ναι. Α, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Καθένας με τα γούστα του, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις, ε. Όχι. Ναι, πολύ ανομαλία με έχει βαρέσει. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Κακό είναι όταν επηρεάζει τους άλλους. Να, δεν σε πειράζει, ε. Όχι, όχι. Ναι, μήπως είσαι ακλαδιά κι εσύ. Κακό είναι. Ξέρω εγώ. Στο λέω εγώ, δεν είναι. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Έλα. Ρε Αποστόλη, όλα ωραία και καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω αν πάει κάποιος ως μετανάστης στο Πακιστάν ή στο Αφγανιστάν ή στη Σομαλία θα τους υπερφερθούν, πιστεύεις καλύτερα. Ρε και λίγα τους κάνουμε, ρε και λίγα λες, ρε. Και λίγα τους κάνουμε. Αυτοί θα μας προσέχανε, δεν μας πνίγανε. Καλά κάνουμε. Να τους αφαλοκόβουμε, εγώ λέω. Μόλις ξεμητίζουν, απ, απ. Εγώ δεν σου είπα όμως. Όχι, αυτό μου είπες. Αυτό μου είπες γιατί καταλήγεις στο αλλά. Δεν είμαι φασίστας, αλλά. Ναι, το αυτό το ερώτημα. Καλά κάνεις και το θέτεις. Ξέρεις ποιοι τα θέτουν αυτά τα ερωτήματα. Μην απαντήσεις, ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Okay, εσύ έχεις το μικρόφωνο, εσύ έχεις και το νόμο. Αλλά εντάξει, okay, έχεις εξουσία, την κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι, όχι, σου δίνω και εσένα εξουσία. Δεν κατάλαβες όταν μιλάς. Εδώ σου δίνω εξουσία. Δεν μου δίνεις εξουσία γιατί εσύ απαντάς με τον τρόπο τον οποίο απαντάς. Και εσύ ρωτάς με τον τρόπο που ρωτάς. Τι εννοείς, ο καθένας όπως θέλει. Τοποθετείτε. Και στο έθεσα νομίζω με ωραίο τρόπο. Από εκεί και πέρα. Okay. Και εγώ σου απαντάω με το αντίστοιχο. Δεν κατάλαβα. Θα μου πεις πώς θα απαντάω. Αλλά σύμφωνα με τα προηγούμενα που έλεγα, θα μου πεις πώς θα απαντάω. Ταιριάζει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που λέει ο Θήμιος τώρα για το BBC που θα προβάλλει το ντοκιμαντέρ αυτό για τα pushback και τους θανάτους στο Αιγαίο από το ελληνικό λιμενικό κτλ. Ναι. Έτσι. Θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Όταν το 1945 οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ανάγκασαν τους περίοικους της πόλης που ήταν γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις γερμανικές πόλεις, τόσο από
το Auschwitz που δεν ήταν στη Γερμανία, που είχαν πολλά στον Dachau κτλ. Και τους βάζανε με το ζόρι όμως, και βλέπαν τις εκαλαιότητες που είχαν κάνει οι στρατιώτες μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτοί τότε υποστήριζαν ότι δεν ξέραν τίποτα και ότι όλα αυτά γινόντουσαν εν αγνία τους. Ακριβώς ό,τι λένε οι σημερινοί κύριοι Παντελίδες, ότι δεν ξέρουμε αν γίνονται pushbacks κτλ. Θα φτάσουν κάποια στιγμή όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα πρέπει να δούνε τις φρικαλαιότητες που κάνουμε στο Αιγαίο και που σκοτώνουμε τόσους ανθρώπους. Εχθές προχθές ήταν και το ένας χρόνος από τα 600 άτομα που χαθήκανε στην Πύλο, σε διεθνή ύδατα που τονίζαν και ξανατονίζαν η ΑΡΟΔΕΛΤΑ εκείνες τις μέρες. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να δούνε με τα μάτια τους τις φρικαλαιότητες που κάνει η πατρίδα μας στο όνομά μας. Γεια σου, τσολιά μου. Δεν ακούγεσαι. Γεια σου, τσολιά μου. Πιο δυνατά, μωρή. Γεια σου, τσολιά μου. Τώρα σ' ακούω. Εντάξει. Γεια σου, μαναράκι, όμορφο. Μάλλον, δεν ξέρω. Μ' αρέσει που υποθέτεις. Μπράβο. Ναι. Εντάξει. Είναι δεδομένο ότι είμαι όμορφη. Η ομορφιά των ανθρώπων δεν είναι στο πρόσωπο τώρα. Αυτό που ακούω είναι όμορφο, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Είναι δεδομένο, είμαι όμορφη. Με συμπαθεί. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξεκίνησα και την είδα φανφάρα. Πώς την είδες? Ποιητή φανφάρα. Σιγά καλή, η Δρούτσα έχει κάνει καριέρα έτσι. Για πες. Ναι, και έγραψα ένα ποίημα. Θέλω όμως βοήθεια γιατί δεν μου βγαίνει ο τελευταίο στίχο. Τώρα, μην με παρεξηγήσεις, απλά σου είπα φανφάρα. Λοιπόν, ξεκινάω. Να. Η Ελλάδα σεραστώνει, τίποτα δεν την αγχώνει. Μπήκαμε σε ένα βαγόνι, χωρίς μπάρμπα από την κορώνη. Αν δεν καταλήξεις σε μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, δεν λέει τίποτα. Για πες. Ο αυτιάς μας δεν υδρώνει, την Ευρώπη αναμορφώνει. Ο άριστος ξυλοφορτώνει. Τι περίεργο, τη γλιτώνει. Εδώ στο ξυλοφορτώνει τέριαζε το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Απλά το λέω. Λέω, φεύγει η ζωή, τελειώνει το στήθος μου. Ένα αμόνι. Βγαίνω και ουρλιάζω από τον μπαλκόνι. Φωνάζω. Αυτό? Φωνάζω. Μου γουδού! Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Αυτό είναι. Στόπα. Πρέπει να έχει κατάληξη. Κάτι να το περιμένει. Ένα cliffhanger. Εσύ να δεν σε ακούω καλά δυνατά όμως. Κάτι έχει το τηλέφωνο στο δεν φταίει το δικό μου. Είμαι δυνατά, τα. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά. Τα. Και το κορμί μου σε ζητά. Έλα, Τζολιά μου. Έλα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι καλά. Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είστε από το ίδιο μέρος ή μόνο το καλοκαίρι βρισκόσασταν στη θάλασσα? Και τα δύο. Και τα δύο. Ήταν καλή, γιατί εμένα όχι. Την έχω βρει μία φορά τώρα στην προεκλογική περίοδο, τυχαία, έτσι. Και μου είπε καλή εντύπωση. Πολύ καλή εντύπωση. Και σε μένα ακόμα καλύτερη. Καμία σχέση με την τηλεόραση. Στην τηλεόραση νομίζω ότι δείχνουν αύρια. Ω, τίποτα από κοντά. Γαλήνια που είναι αυτό το ήρεμο που βλέπει και λε κάπου. Ψυχούλα, μωρέ. Ψυχούλα. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Τη βλέπεις και λες αυτοί θα την εκμεταλλεύονται τώρα. Θα την έχει κατσαδιάσει κάποιος. Μάλλον σφυρίζει. Φρουρά, φρουρά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ωραία. Για ένα αυτοκίνητο που έχετε βέβαια το τηλέφωνο. Ποιο αυτοκίνητο? Για ένα Πόλο. Το Πόλο, ναι. Έχετε κι άλλα? Έχω κι άλλα, ναι, αλλά εσάς το Πόλο σας νοιάζει. Τι θέλετε για τα άλλα, θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Αν έχει κάτι αντίστοιχο, για κανένα Τιγκουάν, άμα έχει. Δεν έχω Τιγκουάν, Πόλο. Έχετε κι άλλο εκτός από αυτό, ένα μαύρο από εκεί πέρα? Ένα TSI. Το Πόλο, τέλος. Τι εννοείται? Δεν συζητάμε για άλλα, για το Πόλο συζητάμε τώρα. Ωραία, να μιλήσουμε για το Πόλο. Για το Πόλο δεν πήρατε, για το Πόλο θα πούμε. Όχι, με παίρνετε για το Πόλο και μιλάμε για το βόλεϊ, για το Πόλο τώρα. Μάλιστα. Μπερδεύουμε γιατί τα θέματα. Τι πραγματάκια? Έχει τέσσερις ρόδες. Α, τέσσερις έχει. Έχει τέσσερις, ναι, κόπηκε η ρεζέρβα. Δεν έχει πέντε, δεν έχει ρεζέρβα. Ο κόπηκε η ρεζέρβα, δεν έχει ρεζέρβα τα καινούργια. Τι έχει, τέτοιο, έχει αντλία. Έχει αντλία, ναι. Μάλιστα. Και έχει και μεγάλη βουβουζέλα. Τη βάζει στο λάστιχο και φυσά μέσα. Έχει να μιλήσουμε για το αυτοκίνητο ή όχι? Έχω μεγάλη όρεξη να μιλήσουμε για το αυτοκίνητο στον τρόπο που θέλω όμως. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Εσύ κάνε μου τη χάρη μεσημεριάτικα, δεν είχα όρεξη να μιλάω για το Πόλο και τα άλλα μπλουζάκια. Δεν ξέρω για ποιο. Γιατί δεν μοιάζω επαγγελματία? Δεν έχω τα νεύρα του επαγγελματία. Όχι, είσαι επαγγελματίας. Έχω τα νεύρα αυτινού που μου έχουν πάρει 32 τηλέφωνα σήμερα για το Πόλο. Φίλε, να κάνεις νεύρα σε αυτούς που σε παίρνουν και σου λένε ότι να είναι. Εγώ προσπαθώ να σου πω να πούμε για ένα αυτοκίνητο να έρθω να το δω το απόγευμα και μου πουλάει αυτή η ξυπνάδα. Έχεις δίκιο, σε αδίκησα. Πάμε από την αρχή, με συγχωρείς. Έκανα λάθος. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα θα σου δείξω μόνο μαλάκα. Τώρα ποιος φωνάζει? Μετά από χρόνια, δεν καλέ. Και μου πουλάει αυτή η ξυπνάδα. Ποιος φωνάζει τώρα, ο τζουτζούκος μου? Ποιος σηκώνεται πρωί? Ο τζουτζούκος μου. Ποιος μου βάζει τη φωνή? Να μου πεις τι, να μου πεις τι. Ο τζουτζούκος μου. Ποιος τον ζήνει τον καφέ? Ο τζουτζούκος μου. Γιατί δεν καταλαβαίνω το ύφος. Ποιος δεν είναι επαγγελματίας, τα βλέπεις? Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, φίλε. Δεν είμαι επαγγελματίας. Θα να πάρω ένα αυτοκίνητο για το γιο μου. Η ξυπνάδα δεν την πάρω όμως. Άμα δεν την πω στην ξυπνάδα, λυπάμαι πολύ. Εγώ έχω ξυπνάδα. Sorry. Άρα είσαι πολύ έξυπνος, Ναι, πολύ. Πάρ κράτα τα μάτια σου για σένα, φίλε. Να σε καλά. Και εσύ κράτα το γιο σου για σένα, δεν τον θέλω.
Ναι, Απόστολε. Έλα. Τι κάνεις, μια ανταπόκριση από τη Γερμανία. Για κάνε, die Beruta sehr viele Tage von Gesprächen. Die Beruta auf sehr viele Tage von Gesprächen. Ναι, μη μου τα λες αυτά του Σιμίτη. Γιατί? Το έχω ξαναπεί. Τα είπα. Ήθελα να σας πω εκεί πέρα και να πω και στο φίλο τον Ιρακινό ότι εδώ στη Γερμανία εμείς είμαστε λίγο πιο κάτω, δεν είμαστε τόσο ψηλά στο Βερολίνο. Το ΚΚΕ πήρε 15%. Είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Ναι, είναι την επιστολική. Παρόλα αυτά. Και αν. Σε άλλες περιοχές ήταν 98% Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά θέλει ο λαός. Ναι, ναι. Δεν έγινε μαγείρεμα που αμέσως τρέξατε να πείτε. Δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν έχω αποδείξεις. Αλλά το ότι υπάρχουν εδώ συνταξιούχοι που κάθονται εδώ και περιμένουν και δεν γυρίζουν στην Ελλάδα γιατί ξέρουν τι τους περιμένει εκεί, αν τυχόν έχουν προβλήματα υγείας. Παρόλα αυτά ψηφίζουν μια δημοκρατία. Ωραία. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Πώς να το κάνουμε τώρα. Αυτό που ήθελα να πω είναι υπάρχει ένα τριήμερο, μια κατασκήνωση που την κάνει το ΚΚΜ και η ΚΝΕ στη Βαυαρία και ένα τραγουδάκι. Αυτό κάνουμε τελικά. Παρασκευή. Εξάγουμε κουμούνια. Αυτό κάνουμε. Ναι, αυτό είναι μια. Το είχα καταλάβει. Δεν αυτό δεν ξέρω αν μπορείς εσύ. Είναι το λεγόμενο το σφυροδρέπανο drain. Αυτό. Ναι, μπορείς να το εξηγήσεις πώς αυτές εδώ τις χώρες της Ευρώπης που είναι μέσα τέλος πάντων τόσο καπιταλιστικές, οι μετανάστες τέλος πάντων ψηφίζουν ΚΚΕ. Τι γίνεται, γιατί ο πρωθυπουργός μας ήθελε να. Εγώ καταρχάς νόμιζα ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα για τους μετανάστες έξω. Αυτό, γι' αυτό νόμιζα. Σε ρωτάω. Πώς βγαίνει αυτό. Τώρα, γιατί... εγώ επειδή υποψιάζομαι, είμαι λίγο καχύποπτος, φοβάμαι ότι ο Κουτσούμπα στέλνει κουτσουμπίνια σε διάφορες καπιταλιστικές χώρες για να πάρουν τα μέσα παραγωγής σιγά σιγά από μέσα. Ναι, αυτό μπορεί να του το επιβεβαιώσει. Θα τον έπαιρνε, λέει, σε ένα έρημο νησί να το ρωτήσει πώς υπάρχει ακόμα κομμουνισμός. Ως προς το έρημο νησί, νομίζω ότι πάλι θα επέλεγα τον κύριο Κουτσούμπα, διότι θα ήθελα να συζητήσω ναι. Σε βάθος τι είναι αυτό το οποίο κάνει κάποιον άνθρωπο σήμερα να είναι κομμουνιστής. Σημαίνει κάποιο ναυάγιο έγινε. Οπότε η καντεμιά πάει σύννεφο εδώ. Με έκλεισες, μωρί. Δεν ακούγω σου καλά, μωρί. Τι να κάθομαι να ακούω. Αλήθεια, λες. Τώρα ακούγομαι καλά. Ναι. Λοιπόν, κυρία δασκάλα, να μην λέτε άγνωστες λέξεις στην εκπομπή. Τα εξανίσατε. Είναι δύσκολες λέξεις αυτές. Και επίσης να θυμίσω. Είπε εξανέστη. Και εγώ είπα να τους πω Χριστός εξανέστη. Αλλά δεν. Για να καταλάβουν και κάποιοι. Αχαλά, Μπράβο, εξανέστη. Λοιπόν, και επίσης να θυμίσουμε σε κάποιους ακροατές ότι η Νέα Δημοκρατία από τον Παπαδόπουλο και δόθε έχει κυβερνήσει 20 χρόνια και διορίζει και δικαστές. Λέμε τώρα. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Αποστόλη, έκανα μια απερισκεψία, μια αποκοτιά, μια τρέλα. Τι έκανες, μωρή? Τις μέρες του καύσωνα, ναι. Είχα ανοιχτό το κλιματιστικό επί 20 ώρες, 24 ώρες για 3-24 ώρα. Έκανες και εσύ τις πατάλεις σου όμως. Ναι, τι θα πάθω τώρα. Βγάζουν δάνειο, νομίζω, οι τράπεζες το κλιματιστικό δάνειο. Αυτό. Α, ναι. Κάπως πρέπει να ξεπληρώσεις, δεν γίνεται. Σωστό. Διάβαζα προχθές τις μεταβολές στην τιμή του ρεύματος στις 15 Ιουνίου. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, παντού μα παντού υπάρχει μείωση. Από 4% στην Ιταλία μέχρι 90% μείωση στη Γερμανία. Στη Δε Γαλλία η μείωση είναι 135% και στην Ελλάδα 25% αύξηση. Ωραία. Ποιος φταίει για αυτή τη ληστεία, γιατί πρόκειται περί ληστείας. Οι ληστευόμενοι. Οι ληστευόμενοι, εμείς φταίμε. Οι ληστευόμενοι με τις επιλογές τους, πιο σωστά. Κατά έναν τρόπο φταίμε κι εμείς. Ναι. Αλλά σκεφτόμουν να μήπως ρε παιδί μου το δικό μας ρεύμα, ας πούμε, είναι καλής ποιότητας. Γι' αυτό το πληρώνουμε ακριβά. Ενώ στην Ευρώπη δεν έχουν ρεύμα καλής ποιότητας. Τα απορρυπαντικά στη Γερμανία. Άρα, δηλαδή, ο Γερμανός που παίρνει φθηνότερα το συγκεκριμένο απορρυπαντικό είναι υποδεέστερη σύνθεση από αυτό που παίρνει ο Έλληνας ακριβότερο. Μπορεί και να είναι. Λες να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Καλά, εννοείται. Εμείς έχουμε δώσει τα φώτα μας στον πολιτισμό που έχουν τα γνήσια φώτα εμείς. Οι άλλοι έχουν κάτι φώτα, δεν μεκ φώτα. Εμείς έχουμε τα καλά τα φώτα, τα σωστά. Τα σωστά. Άρα, το σωστό το ρεύμα. Δηλαδή, μην πάμε μακριά. Το καλής ποιότητας. Ναι. Θα το πληρώσουμε. Έτσι πάει, sorry κιόλας. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη. Καλημέρα, ανέλπιστο. Κύριε Αποστόλη, εσείς. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι, εγώ, ναι. Τι έγινε. Ακούς. Σ' ακούω. Λοιπόν, θα ήθελα για αυτό το γομάρι το λίτρα να πω ότι... Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δεν έχει δώσει δικαιώματα στη γυναίκα του να αντιδράσει. Ναι. Αν ήταν κανένας κουλουράς, κανένας αρήφας σαν εμένα, εσύ ή οποιοσδήποτε, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν προφυλακιστέοι. Λοιπόν, και αυτή
Δεν είδε, παιδί μου, πω τον μπουζούριασαν μέσα με τι χειροπέδε κάτω από το σακάκι και σαν το Χουντίνι μπαίνοντα μέσα στην είσοδο. Δεν φόραγε χειροπέδε, τι έβγαλε, τι ξαφάνισε, δεν ξέρω τι έκανε. Ήταν ζαχαροτά σαν και αυτά που φοράμε στο σεξ, δεν κατάλαβα. Κανονικά όμω θα έπρεπε για αυτήν την απόφαση τη δικτωσίδη, γιατί ένα μπουρδέλο είμαστε, θα έπρεπε να κατέβει όλο ο κόσμο κάτω και να τον έχουν σήμερα σουριάσει μέσα στο κορυδαλό. Αυτό μόνο αποστολή. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι αυτό. Είναι το ωραίο που κάθε σκουπίδι βγαίνει να τον υπερασπιστεί και να λένε για δύο μέτρα και δύο σταθμά κατά του λίτρα. Και ότι σε άλλου κακοποιητέ δεν κάνουν τέτοια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, λοιπόν, άκου να δεις, φίλε. Γιατί τώρα τα έχουμε κάνει κατά όλα εδώ μέσα. Λοιπόν, στην Ελλάδα, έξω που κυκλοφορώ ως ναυτικός, βλέπω ότι η ανάπτυξη έρχεται με την εξειδίκευση. Εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα το ίδιο, ας πούμε. Λοιπόν, καταδικάζουμε την εξειδίκευση. Με αυτόν τον τρόπο έχεις ποινικολόγους που εξειδικεύονται στην έμφυλη βία κατά των γυναικών, και άμα δεν είναι η γυναίκα σου, και υπάρχουν και ποινικολόγοι που εξειδικεύονται στην έμφυλη βία όταν δεν είναι η γυναίκα σου. Έτσι, για τον κούγια λέω. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι μοχλός ανάπτυξη. Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή θίγεις θέματα περίεργα. Εντάξει. Για κακοποιητές άντρες μια χαρά μιλάμε, έτσι. Για κακοποιητικές γυναίκες, όταν έφαγε το τακούνι, δεν πήγε κανείς με τον κούγια. Αυτό βλέπεις. Αυτό λέω. Εκείνη τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι εξειδίκευση αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι εξειδίκευση, ότι είναι μοχλός ανάπτυξης αυτό. Έχεις και τώρα ξέρουμε σε ποιο ποινικό λόγο θα πάμε, άμα δίνουμε τη γυναίκα μας, και ξέρουμε σε ποιο ποινικό λόγο θα πάμε όταν μας δίνει η γυναίκα μας. Αυτό δεν είναι εξειδίκευση. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό είναι ο καπιταλισμός. Έχεις για το κάθε τι. Αυτό. Αφού λοιπόν ζούμε στον καπιταλισμό, πρέπει να προσαρμοστούμε. Αλλιώς, αν δεν προσαρμοστούμε. Για να μην πεθάνουμε. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Θα πεθάνουμε. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, αν φάμε καμία παραπάνω από γνωστό δικηγόρο, μπορεί πάλι να πεθάνουμε. Εντάξει, τώρα μα όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Α, σωστό, μην το ψάχνεις τώρα, ναι. Έτσι, η σωτηρία τη ψυχή τα έχουν πει αυτά. Αυτά είναι μεγάλη κουβέντα. Δες λίγο μαέστρο, τα λένε. Γεια σου, Αποστόλη από Ουγκάντα. Γεια σου, φίλε από Ουγκάντα. Τοπική Ουγκάντα, παίρνεις από πού? Ουγκάντα, Σάμο. Α, Σάμο. Σάμο, και ένα σχόλιο θέλω να κάνω για το BBC που έβγαλε στη φόρα, λέει, τις επαναπροωθήσεις και τα εγκλήματα του λιμενικού. Μου θυμίζει τους Γερμανούς που ακόμα συζητάνε αν έχουν ηθική ευθύνη οι κάτοικοι του Ντάχαου για το στρατόπεδο συγκέντρωσης, γιατί δεν ξέραν, λέει, τίποτα. Εμείς εδώ 4-5 χρόνια ζούμε καθημερινά με αυτό το φαινόμενο. Και τώρα που μιλάμε, οι επαναπροωθήσεις γίνονται μέσα στη θάλασσα. Απλά δεν τους συλλαμβάνουν στις παραλίες και μέσα στο νησί για να τους πετάξουν δεμένους πολλές φορές μέσα στο νερό. Και θέλω να το συνδυάσω, αν μου επιτρέψεις, με δύο περιστατικά. Με την Ολυμπιακή Φλόβα που ξεκίνησε από την Ελλάδα για να πάει στο Παρίσι να κάνει business. Είναι βαμμένη με αίμα και στάζει αίμα και θάλασσα. Θάλασσα από το Αιγαίο. Στάζει αίμα Παλαιστινιακό, Αραβικό, Συριακό, Αφγανικό, Αφρικανικό αίμα. Διότι τα σύνορα της Ευρώπης που στέλνει τη Φλόγα από τη μία άκρη στην άλλη για να γιορτάσει αθλητικούς αγώνες, εκτός από τους δύο πολέμους που έχει στο κατόφλι της, έχει και τα εγκλήματα που κάνει το λιμενικό και οι ειδικές δυνάμεις εδώ και χρόνια μπροστά στα μάτια των ντόπιων κατοίκων, μπροστά στα μάτια της εισαγγελίας, γιατί μπροστά από την εισαγγελία φεύγουν τα λιμενικά και τις Frontex τα περιπολικά και πάνε να κάνουν τα εγκλήματα που κάνουν. Και στις παραλίες γύρω από το Βαθύ και από το Καρλόβαση γίνονται τα εγκλήματα και κανείς δεν ξέρει τίποτα. Τώρα, λέει, το έβγαλε το BBC. Τι λέτε, ρε παλικάρια. Και τότε αυτοί γιατί φωνάζουν και τρέχουν στις παραλίες να σώσουν τον Κοσμάκη, που τους πνίγεται. Λες και είναι κουτάβια που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα μάτια τους. Αυτή την Ολυμπιακή Φλόγα να τη βάλετε στον κόλο σας. Έλα, δεν το πιστεύω. Το σηκώνεις κατευθείαν, σε παίρνω και από το σταθερό. Τι σχέση έχει αν πέσει από το σταθερό από το κινητό? Έχω πάθει σοκ. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για να μην σου τρώω χρόνο, κλείνω. Μπλόκαρα. Είδες, κοτάρα, το ξέρα. Όχι, ρε μωρό μου, τι να σου πω. Όταν έρχεται το πιο κοντινό, μπλοκάρεις και φεύγεις. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η σχέση? Ντρέπομαι, σ' αφήνω, γεια. Μισή ντροπή δικιά σου και άλλη μισή δικιά σου. Εγώ δεν έκανα κάτι. Σε θέλω. Ρουβάς. Σε θέλω πολύ. Και σε θέλω. Και σε θέλω. Σαν τρελό, γάλα, αυτό, ναι. Ούτε αυτός ξέρει στίχους, δεν λέει στίχους. Και σε θέλω, το ρόφλι παίρνω, να φάσει με ζωά. Και κλείσω, δεν μπορώ να μιλήσω, και αν δεν θα σε ξαναπάρω, γεια. Γεια. Στο μεταξύ, αυτή η Ζήνα Κουτσελίνη έχει πει για την παιδική της ηλικία τα απίστευτα πράγματα. Ότι ο μπαμπάς της κακοποιούσε πολύ τη μαμά της, την πέταγε από τη σκάλα, τη μαχαίρωνε. Εντάξει, και εκείνος όμως καταστράφηκε η καριέρα του, μάλλον. Γι' αυτό τα ξέρει και πονάει. Καταστράφηκε ένας άνθρωπος, τα ξέρει από πρώτο χέρι. Ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί ολόκληρος. Α, υπ' αυτής της απόψεως εργάς την, λοιπόν. Υπ' αυτής. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσο ο Θύμιος ξεσκονίζει τι έχει πει ο Κασελάκης και ταυτόχρονα ξεπλένει την έννοια. Ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσο
Μητσοτάκης. Ω, παπα, δεν είχε πει τίποτα για το Μητσοτάκη. Τίποτα, και εγώ δεν έχω ακούσει. Να τώρα, 25 χρόνια τώρα. Δηλαδή, μόνο κοιτάει πώς να κάνει πλάτη στη δεξιά. Αυτό έχω καταλάβει. Κάτι μαλακίες της βούλτευση λέει μόνο. Το τι είπε αυτός ο Μπουμπούκος, ο Μανολίδης. Πάντως, επειδή κάτι άκουσα να λες, την Ατάκα ξεπλένει τη δεξιά, το Μητσοτάκη, κάτι τέτοιο πήγες να πεις. Όχι, το είπα, δεν πήγα. Το είπες. Μπράβο. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό ότι μεγαλύτερος ξεπλένης της δεξιάς πολιτικής είναι ο Κασελάκης. Μην τρελαίνεσαι. Σοβαρά. Γι' αυτό τον έχει πιάσει το στόμα του για να μας ανοίξει τα μάτια. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ο Κασελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επειδή υπήρχε κενό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία θα ήταν πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Καλά. Εννοώ, το λέω απλά για να συνεννόμαστε. Όλα καλά. Φιλιά, γεια, αγάπες, αγάπες. Ζωή, θα νικήσουμε με αγάπη. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις σήμερα? Θες να σου πω κάτι που δεν είναι καθόλου κολακευτικό? Ναι. Μερικές φορές σε μπερδεύω με τη ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα. Τη φωνή καμιά φορά, ναι. Συγγνώμη. Εντάξει, συγγνώμη. Έλα, ωραία. Κοίταξε, αν είσαι τηλέφωνο, ρίχνει την ποιότητα του ήχου. Εντάξει, δεν ήθελα κι εγώ. Απλά συνέβη. Το λέω για να σε γνώστη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτή και μπορείς και ξεχωρίζει και μου κάνει εντύπωση γιατί οι φωνές δεν μοιάζουν καθόλου. Καμιά φορά από το τηλέφωνο κι εγώ πάνω στη φούρια που μιλάω με όλου, ξέρει μπορεί. Απλά στο λέω για να ξέρει, μην ακούσει κανένα γαμιό λίγη κατά λάθο και παρεξηγηθεί. Όχι, εντάξει, καλά έκανες και μου το είπες. Αποστόλη, τα πήρε όλα και έφυγε. Ποιος? Με φορτηγό τα πήρε. Α, ο Βιαννάκης, ε. Ναι, ο Βιαννάκης. Και τι μωρή, γιατί εσύ άμα μετακομίσεις και πας άλλο σπίτι δεν τα παίρνεις. Βρήκαμε τώρα τον Βιαννάκη, τι κι αν ήταν δικά του ή αν τα βρήκε εκεί, τι σημαίνει αυτό? Finders keepers, αυτό ξέρω εγώ. Και να μεταφράσω για τους φίλους Σιριζαίους, τους παλιούς, του Τσίπρα, του Ινστιτούτου. Ευριστές κρατούντες. Δηλαδή αυτοί που το βρίσκουν το κρατάνε. Finders keepers. Αχα. Αναρωτιέμαι για εκείνη την ανθοσύνθεση των 6.000 ευρώ που είχε παραγγείλει για το γραφείο του. Πρόλευαν, του τη φέρανε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μαραθεί. Ανθοσύνθεση είναι. Ξέρω εγώ τι κάνουν αυτά. Ανθοσύνθεση. 6.000 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και την ξεραμένη την πομπονιέρα, να πούμε την αυτοδέσμη, θα του τη χρεώσουμε. Ρε, εσύ, τι κατσαπλιάδες είναι αυτοί. Έλα, καλέ. Σε παρακαλώ, δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Δεν κάνουν ευκαιρία να το επιβεβαιώσουν. Φαντάσου πόσο κατσαπλιάδες είναι στα μεγάλα και τα σημαντικά. Δεν χρειάζεται να το φανταστείς. Αρκεί να το παρακολουθήσεις. Το παρακολουθούμε. Ο Λίτρας, ο γνωστός ποινικολόγος. Ο άνθρωπος που καταστράφηκε η ζωή του και η καριέρα του. Να μην γινόμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε το κακό του άλλου. Όχι, κανένα κακό δεν θέλουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι. Συγγνώμη που σπάω, γιατί μέναν με ανδρικά χαρακτηριστικά είναι στενάχωρο αυτό να συμβαίνει. Έχει ανδρικά χαρακτηριστικά ο Αποστόλης. Δεν είναι ένα τυχαίο παιδί. Συγκρατήσου λίγο, Αποστόλη. Δεν μπορώ. Ήταν συνήγορος της μητέρας του 12χρονου κοριτσιού που εξέδιδε ο Μίχος. Ναι. Άρα έχει πρόσβαση στη δικογραφία. Επομένως ξέρει πρόσωπα και ονόματα. Δηλαδή του κρατάει στο χέρι. Α, εντάξει, ωραία, όλα καλά. Τώρα, καμία καριέρα θα καταστραφεί, στο σπίτι του θα μείνει το βράδυ και κάθε βράδυ. Έλα, μάνα μου. Έλα. Είχαμε μιλήσει αρκετό καιρό, καμιά εβδομάδα, δεκαήμερο πριν τις ευρωεκλογές. Eurovision θα έλεγα. Και από το μόνο ρε, εσύ Αποστόλη που λέμε τελικά και καταλήγεις είναι αυτό που είχε πει κάποια στιγμή ο Κουτσούπας και το παίζετε όλοι σας. Αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε. Αυτοί είμαστε, αυτοί μας αξίζουν. Δηλαδή τώρα, άμα δεις τον Σούργελο, τι κατέβηκε στην Ευρωβουλή από όλους, έτσι. Εξαιρέ, λιλέκτος. Τώρα τι είναι αυτοί, όσοι ασχολείται. Φύγανε οι ευρωεκλογές, παιδί μου. Φύγανε, τελειώσα, περάσαν αυτά. Εδώ ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί ολόκληρος. Η καριέρα του. Γιατί λες, δεν με νοιάζει η καριέρα. Και ποιον νοιάζει η καριέρα κανενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί ολόκληρος. Και συζητάμε. Ένας άνθρωπος με ανδρικά χαρακτηριστικά είχε μια υπερβολική δίωξη. Η ποινική δίωξη που ασχήθηκε εις βάρος του ήταν υπερβολική. Όλοι έχουν κακές στιγμές και καθόμαστε και λέμε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Αυτό να είναι με το βαρύ χέρι, λες, θα σου θυμίσω κάτι άλλο. Βαρύ χέρι, βαρύ πόδι, βαρύ κεφάλι, βαριά απ' όλα μάλλον. Γιατί έχει ανδρικά χαρακτηριστικά. Έχει ανδρικά χαρακτηριστικά, παραδέχτηκε την πράξη του. Γιατί θα μπορούσε να αποφύγει να παραδεχθεί την πράξη του και να επιμένει στην αρχική του θέση. Έχει και ελαφροπούτσιδες. Έχουν ξεκολλιάσει τα πιτσιρίκια όλα. Τώρα κύριε, θα μείνουμε κάτι λιγνάιδες, κάτι πρώην του πρωθυπουργού, σύμβουλοι. Τώρα στο ξύλο θα μείνουμε. Εδώ η κυβέρνηση μας έχει αποδείξει ότι είναι πούτσα και στενά παπούτσα. Για όλους μας. Τώρα αυτοί με τα ιδιαίτερα γούστα πώς θα κάνουνε. Όπως έλεγε και ο σχορεμένος ο Χάρη Κλίδε, αλλά ρε μάνα, τέχνη κάνουνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί είμαστε, αυτοί μας αξίζουν, αυτοί μας καμάνε και αυτούς χαρισιόμαστε. Με τις υγείες μας εδώ βγάλανε το λαφτιά, ρε. Δούλευε χρόνια. Τον αυτιά δεν θα τον πιάνει στο στόμα σου. Τον αυτιά. Παναγία, δεν θα την ξαναβρίσεις. Παναγία. Καλά, με τον κόλλο μου το είπα, δεν το βάλω στο στόμα μου. Εντάξει, παιδιά. Τον βάλω και στο στόμα μου. Σιγά μη μασκίσει κανένα καλτσόν.
Ήθελα να σου πω ότι εκτός από τις γραφικότητες της βούλτευσης, είπε και αυτός ο Μπουμπούκος Μανολίδης για τη γουρλίδικη επιτροπή των τεμπών ότι έπρεπε να τους επιβραβεύσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αν με ρωτάγατε εμένα αν θα έπρεπε να επιβραβευτεί ένας βουλευτής που σήκωσε το βάρος προκαταρκτικής επιτροπής, εγώ θα απαντούσα απερίφραστα ναι. Βγήκε ο Στουρνάρας και είπε ότι να μεταναστεύσουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Βλέπω τώρα λένε ότι έφταιγε η φορολογία των μικρομεσαίων επαγγελματιών. Λέω να μεταναστεύσω. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα, δηλαδή να πληρώνουν μόνο οι άλλοι. Έλα τώρα, έχει πει και άλλα πράγματα. Χαλαρώστε λίγο. Μετά σας λέμε δεκανίκια του Μητσοτάκη και ξεπλένετε και θυμώνετε. Να σου πω, με εκείνον τον άτομο, ρε, που λέει και ο Στέφανος, που είναι ιερή συμμαχία αυτό. Τι γίνεται. Τον άτομο, μην ξεχνά ότι είναι αμυντική συμμαχία. Ναι, αμυντική συμμαχία, αλλά. Είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Αλλά... Εκείνη την αριστερή ατάκα θυμάμαι. Τι γίνεται. Να με εκείνο που είμαστε όλοι εφοπλιστές, τι γίνεται. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Πιάνεις μια ατάκα και τη βάζεις εκεί πέρα. Όχι, δεν είπα μία, τώρα μόλις είπα δύο. Αν θες μπορώ να ξεσκονίσω 5-6 ακόμα. Όχι, να σου πω λίγο. Ο Κασελάκης έχει πάει και στη Γάζα. Δεν ξέρω αν ξέρεις. Καλέ, το ξεχνάμε αυτό ότι έχει πάει στη Γάζα. Του είπαν ότι είναι η Γάζα ή είναι κάπου στην Πελοπόννησο κι αυτό. Όπως στο σπίτι του Μπελογιάννη που κράταγε την αυγή πριν βγει η αυγή. Πώς καταλαβαίνετε, όταν πήγα στο σπίτι του Μπελογιάννη, τώρα στην Πελοπόννησο νομίζω, είχα πραγματικά συγκινηθεί όταν είδα την αυγή να την κρατάει σε μια φωτογραφία του. Να σου πω λίγο, μην ανησυχείς, παλικάρι μου. Ο Κασελάκης ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει και μαθαίνει και πάρα πολύ εύκολα. Πολύ. Αυτό ήθελα να το πω κι εγώ και ευχαριστώ που μου το λες εσύ να με βγάλεις από τη δύσκολη θέση. Μην με πούνε φιλοσυριζέο. Ευχαριστώ. Γαμώ τη δημοκρατία, ρε, γαμώ το. Καλά, δεν φέραμε και μνημόνιο, ξέρεις πώς είναι αυτά. Έλα, γεια. Καλά, δεν φέρατε και μνημόνιο, αλλά εντάξει. Το υποστηρίζετε το μνημόνιο, μια χαρά. Φουλ, καλά, δεν το θυμάμαι. Φουλ το φουλ. Μνημόνιο. Φουλ το φουλ. Φουλ το φουλ. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ένα μήνυμα για το γυμναστή. Ακόμα πολύ αγάπη γιατί φοβάμαι ότι έρχεται από το και με θύρι να μην ξέρει μη κάπου τέτοιο. Άμα είσαι τυχερό, θα τη αρπάξει λίγο. Ναι, ρε γυμναστηριακέ, γύμνασε και λίγο το μυαλό. Καλό θα κάνει, ρε φίλε. Όλα μαζί δεν γίνονται. Αυτό, ναι, ρε φίλε, πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Νου υγιή, εν σώματι υγιέ. Πώ το ξεχνάνε αυτοί οι πούσοι δεσικάφροι, να πούμε, οι αρχαιοελληνολάτρε του κόλου. Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες, αλήθεια τώρα. Όταν σε απειλούν οι φασίστες στο τηλέφωνο, όχι εσένα, εμένα, με απειλούν οι φασίστες στο ίντερνετ, μπορείς να πας στην ιδίωση ηλεκτρονικού εγκλήματος ή θα σε μπουζουριάσουν εκεί αυτοί. Αυτοί θα σε μπουζουριάσουν γιατί μπορεί να ήταν αυτοί που σε βρίζαν στο τηλέφωνο. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, δεν το ξέρεις. Μη ρισκάρεις. Μη ρισκάρω, λες. Όχι, 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 όχι. Μπορεί να ήταν οι ίδιοι. Υπάρχει conflict μεταξύ φασιστών με πολιτικά και φασιστών με στολές. Αλλά αυτό που με απείλησε είναι προφανώς συνάδελφος ναυτικός γιατί μου είπε ότι δεν θα βρεθούμε σε καράβι, ρε, που τα πανόπεδο και τέτοια. Α, τον τρώει ο πάτος του βαρελιού. Ναι, προφανώς. Το βλέπω τον Glory Hall να έρχεται. Θα το ρεχόσω στο βαρέλι, κανονικότατα. Έλα, ρε. Έλα. Παίρνω, δεν σε βρίσκω. Με βρήκε όμω. Πήρε, με βρήκε. Τι είναι αυτά. Σε βρήκα, κάτσε τώρα γιατί έχουμε πιάσει και δουλειά. Κουβανολόγο. Τι γίνεται. Έλα, λέγε. Ναι, ήμουν απολυμμένο και πιάσαμε δουλειά. Θα κάθε μα διώξουν ξανά. Λοιπόν, γιατί παίζουν τώρα, μην την ξεχνάμε την Κούβα. Τώρα οι Αμερικάνοι έχουν κάνει. Ξεχνιέται, μωρέ η Κούβα. Στο μυαλό μα την έχουμε. Ναι, στο μυαλό μα να κάνουμε και τίποτα. Ο Κασελάκη να έχει πάρει ήδη πούρα, έτοιμο είναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και ο Κένεντ είχε πάρει πούρα και να βγάλει το χρόνο που θα απευθόταν να τον αποκλεισμό. Άκου τώρα να σου πω τι παμπάντζα κάνανε πάλι οι ΗΠΑ. Που συνεργάζονται, λέει, που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και είχαν βάλει την Κούβα μέσα. Του είχαν μπλοκάρει από τράπεζες, από τα πάντα. Λοιπόν, και τώρα έρχονται και φτιάχνουν μια δεύτερη λίστα και λένε οι χώρες που δεν συνεργάζονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και λέει τη βγάζουμε, λέει, την Κούβα από αυτή τη λίστα. Και μας κοροϊδεύουν και την άλλη, την πιο σοβαρή, την έχουν κρατήσει. Τώρα τραχαγύρευε. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά όταν τα μαθαίνουμε, τα καταγγέλνουμε γιατί ο κόσμος νομίζει ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουν καταργηθεί αποκλεισμός, ότι όλα είναι υπέροχα, αλλά δεν ισχύει. Μαλάκα τα αεροπλάνα που έρχονται στο αεροδρόμιο περνάνε μέσα από τον καπνό. Φαντάζομαι το τουρίστε. Ωραίο. Εφέ, είδες. Εδώ το Άγιο Φως έρχεται και το καταβρέχουμε με τις μάνικες για το καλωσόρισες. Εμείς έχουμε ένα εφέ πάντα στα καλωσορίσματα. Ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα του Μητσοτάκη περνάει μέσα από τους καπνούς του το ρουβάς. Γεια σου, ρε Απόστολε. Έφυγε. Τι έγινε. Καλά. Να σου πω, αυτό ο Μητσοτάκης με τον άλλο τον υπουργό, αυτό τον. Πώς το λένε, το ξεχνάω συνέχεια, μωρέ, που πήγε το πρωί. Τον υπουργό, τον Βορύδη. Τον άλλο, ρε, που ήταν στους μπάτσους παλιά. Το Θεοδωρικάκο. Ναι, αυτό, τον Άγιον άνθρωπο. Τον αυτό, πάτε. Ναι, ναι. Κάνουν πολύ καλό έργο, ρε παιδί μου, οι δυο τους. Το πιο καλό. Και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών. Μπράβο! Και έβλεπα την άλλη φορά κάτι κολόγριες. Και είχαν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι να πεις αυτά τα ζώα, ρε παιδάκι μου. Τι να πεις αυτά τα ζώα και βγαίνουν και μας κουνάνε τον δάχτυλο τα καθήκια.
Αποστόλη, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Να σου πω, γιατί μας το κάνετε αυτό, ρε φιλαράκο? Μας βάζετε την τώρα έτσι στεναχωρημένη, ξέρω εγώ, και δεν μπορούμε να φάμε το μεσημέρι. Σας διαβεβαιώ ότι υπήρχαν νύχτες που δεν κοιμόμουν. Ξέρεις τι στεναχώρια την έχω εγώ τώρα με το Μητσοτάκη? Για τις δίαιτες το κάνουμε. Ή από τη στεναχώρια, τέλος πάντων, να μην τρως ή να σου γυρνάνε τα άντερα και να χάσει κανένα κιλό να πέσουν οι κόλλοι για την παραλία. Έξυπνα σκεφτόμαστε. Έλεος, ρε φίλε, έλεος. Έλεος, αυτό θα φας τη μάπα τώρα. Δυστυχώς, ναι, αυτό. Λυπάμαι. Έλα, μωρή, καύλα, γυμναστηριακός είμαι. Τι θες, ρε μαλάκα? Α, ντροπή σου, Ηλίας. Τόσα χρόνια Ηλίας είσαι. Ναι, ρε μαλάκα, πάντα ήμουνα. Λοιπόν, έχω διάγγελμα, ρε μαλάκα. Είσαι από το Κοριό, ο Ηλίας από το Κοριό που λέμε. Άκου, μωρή, λοιπόν, προς τους απανταχού μαλάκες που βαρά τη γυναίκα τους. Βρε ζώα, τι πάτε και τις βαράτε τις κατάλληλες. Ναι, αλλά μπορεί να είναι τσαντρική σχολή, σαν του Σαμαρά, θυμάσαι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας τσαντρικής σχολής. Και να το παραδεχθεί. Και αυτό το κάνει με αντρικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Έχει αντρικά χαρακτηριστικά ο Αποστόλης. Δεν είναι αρχαίο παιδί. Ρε μαλάκα, δεν σε κατάλαβα γιατί δεν σε ακούω. Ο άντρας ο σωστός, παιδί μου, τσαντρικής σχολής, ξαναλέω. Παλιά σκοπής. Όλες αυτές τις ατάκες τις έχουμε ακούσει από διάφορους κατά καιρούς. Της συγκεκριμένης κάστας ανθρώπων. Ο Παντελονάτος, λοιπόν, πάει μετά, την πλακώνει στο ξύλο, αλλά λέει το έκανα. Άντρας. Ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν, εγώ που με βλέπουν όλοι σκατόφατσα και μάλιστα α πω μαλάκα. Ένα περιστατικό είχα πάει με την πρώην γυναίκα μου και τα παιδιά όταν ήταν μικρά στο παρμάρι. Και έρχεται μια γριά μαυροτημένη και λέει τη πρώην γυναίκα μου: αχ, κακομοίρα μου, θα τραβάς από αυτόν, θα δείξει να πει στο ξύλο. Εγώ μαλάκα δεν έχω αγγίξει γυναίκα στη ζωή μου ποτέ. Ήμουν σίγουρος ότι δεν έχεις αγγίξει γυναίκα ποτέ. Άντε, μωρή αδερφή, είχα. Για κανένα λόγο όμως. Φαίνεται ο άνθρωπος που είναι λάστιχο. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή έλεγε ο πατερούλης μου συγχωρεμένος, είσαι ανθυρόστομος. Επειδή είμαι έτσι ανθυρόστομος και φωνάζω και βρίζω τέλος πάντων, όλοι λένε ότο μπούστι, όπως και εσύ στην αρχή. Μωρή πουτάνα, με λέγε για ρατσιστή, για το ένα το άλλο, φασίστα αρχίδια. Ναι, στην αρχή, ενώ μετά στο τέλος κατάλαβα ότι δεν είσαι. Δηλαδή στήριζες το Σαμαρά χωρίς ρατσιστής και ομοφοβικός. Ναι, μαλάκα, τότε υποστήριζα το Σαμαρά, ήταν ο καλύτερος εκείνη την εποχή, όπως και τώρα ο καλύτερος ο Μητσοτάκης και σας γαμάει όλους. Μαλάκα, δεύτερον. Επίσης άνθρωπος που δεν είναι ομοφοβικός, ρατσιστής, φασισταριό, ναι. Εγώ ρε μαλάκα. Όχι εσύ, αντιρατσίστας ο Μητσοτάκης λέω. Γενικώς, αντίφα, αντίρα, αντιόμο, όλο. Επειδή υποστηρίζω το Μητσοτάκη, τι σημαίνει ότι είμαι φασίστας και ρατσιστής? Καλά, μερικά πράγματα μαζί πάνε τώρα. Ρε μαλάκα, πετάχτηκε ο Κούγιας να πει για τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης είναι κούκλος, αντικειμενικά τώρα το παιδί. Μιλάμε γαμάει, ρε φίλε. Και είναι και πολύ ωραίο παιδί. Και πετάχτηκε ρε μαλάκα να πει για τον Κασελάκη. Του χρόνου ο Κασελάκης θα είναι υπουργός οικονομίας με το Μητσοτάκη. Σας γαμώ όλους. Άντε. Από το στόμα σου και στου πρωθυπουργού ταυτή. Ε? Άντε στο διάλογο. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.